Μπορεί να ακούγεται ως κακόγουστο ανέκδοτο, αλλά το δημόσιο βάζει το ένα εμπόδιο μετά το άλλο στην εξόφληση των οφειλών του, ακόμα και όταν υπάρχει δικαστική απόφαση. Αυτή η εγκύκλιος οδηγεί μαθηματικά σε ένα ακόμα κόλπο για να εισπράττονται χρήματα χωρίς να υπάρχει εξασφάλιση του προμηθευτή. Με νέο εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ορίζει στις εφορίες ότι προκειμένου να εκτελεστεί η δικαστική απόφαση από την οποία απορρέει η χρηματική υποχρέωση του Δημοσίου, στην περίπτωση που αυτή δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας ισόπωσης με την απέτησή του κατά του Δημοσίου. Το να παίρνεις λεφτά και να ζητάς εγγυητική επιστολή η οποία δεν πρόκειται να σου δώσει καμία τράπεζα εάν δεν καταθέσει το ισόποσο ή αν δεν βάλει πράγματι ασφάλεια ένα κινητό σου, είναι εντελώς ατελέστερο, διότι έτσι και θα χάσει την προμήθεια την οποία θα πληρώσει για την εγγυητική ή για την προσημείωση ο προμηθευτής, και το δημόσιο θα είναι εξασφαλισμένο για τα λεφτά του, αλλά στον προμηθευτή δεν εξυπηρετεί τίποτα απολύτως. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι για να εισπράξεις από το δημόσιο αυτό που σου χρωστά, θα πρέπει να έχεις αμετάκλητη δικαστική απόφαση, να έχεις φάει δηλαδή στις αίθουσες των δικαστηρίων πάνω από 5 χρόνια, εκτός και αν καταθέσεις εγγυητική επιστολή. Καταρχάς έπρεπε να υπάρχει νομοποιημένος πλέον με νόμο ο συμψηφισμός, ο οποίος ναι, μεν έγινε αποδεκτός από το Συμβούλιο Επικρατείας, πριν όμως δεν το εφαρμόζει το δημόσιο. Γιατί το δημόσιο δεν είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, εκτός αν του κατηγορήσεις τους υπαλλήλους για κατάχρηση εξουσίας ή για υπέρβαση καθήκοντος, άρνηση υπηρεσίας και τέτοια. Πρέπει να γίνει νομοθετική ρύθμιση. Γιατί εγώ να χρωστάω ΦΠΑ και να μου ζητάνε το φόρο, να μου χρωστάνε ΦΠΑ και να χρωστάω το φόρο και να μπορώ να το συμψηφίσω? Θα πρέπει να αναφέρουμε τέλος ότι οι οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες φτάνουν τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ.